καλό ήταν. Τι είδε, μια χαρά. Ω, τι βλέπω εδώ. Πω. Μάσκ είναι αυτά. Μάσκ. Ναι. Πίκα. Ναι. Άστα, τώρα έχουμε και άλλο λόγο. Λοιπόν, τι σου έχω. Αυτά είναι. Αυτά δεν είναι. Δεν είναι. Είναι λίγα. Τέλος πάντων, περιμέναμε κι άλλα, αλλά όσο νούκο θα έχουμε κι άλλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουμε τώρα. Και θα Τζο για πάντα, Τζο. Αυτά είναι. Δηλαδή, τι θα δούμε εδώ μέσα. Τι θα δούμε. Θα δούμε pre-orders από μια μεγάλη παραγγελία που είχαμε κάνει στα K&K. Δεν θυμάμαι καν τι έχω πάρει. Πραγματικά σου λέω. Δηλαδή, δεν θυμάμαι καν τι έχω πάρει. Μερικά μπορεί να είναι έκπληξη για μένα. Okay. Πάμε να δούμε. Πάμε να ανοίξουμε. Τι να δω, τι έχω. Magic. Ανοίγω μια random, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είμαστε στην καρδιά των K&K και της Cobra GR, της ομάδας στο Facebook, και όπως είχα υποσχεθεί στα μέλη της ομάδας, έχω φωνάξει το φίλο μου τον Γιάννη τον Toy Hunter, που σήμερα είναι δικό μας μέλος, γιατί του έκανα και δώρο μπλουζίτσα ωραία να γουστάρει και να μας βοηθήσει λιγάκι με, με ένα ωραίο unboxing που θα κάνουμε για μια παραγγελία μεγάλη. Είχα αγωνία κι εγώ να δω από κοντά. Εγώ βέβαια έχω πει πολλές φορές ότι έχω αποφύγει να μαζέψω Τζο, γιατί μετά θα τρελαθώ και θα πω τα θέλω όλα. Βασικά εγώ λέω να δώσω ό,τι έχεις και να μαζέψεις αποκλειστικά Τζο, δηλαδή πραγματικά τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα δούμε ωραία πραγματάκια, ούτε εγώ θυμάμαι τι έχω πάρει. Έκπληξη για όλους. Έκπληξη για όλους, μερικά πράγματα ας πούμε θα τα δούμε και αναλυτικά ας πούμε τι φέραμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να, για πάμε. Όλα αυτά τα πάκη material, ξέρεις, είναι recyclable. Λοιπόν. Ανασκαφή, κανονικά. Λοιπόν, αυτό είναι σηματάκι του 1990, λέγεται πυράχα. Είναι κομπλέ. Έχει μέσα και το κλιπάκι του οδηγού. Το μαύρο, πολλές σκηδές δεν το έχουν. Βασικά κανονικά πρέπει να το έχει μέσα. Να, αλλά δύσκολα βρίσκεται κομπλέ. Ωραίο σχηματάκι, αυτό μπαίνει κάπου εδώ. Ουπ, πάει έτσι. Λοιπόν, για πάμε στο δεύτερο σχηματάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Python Patrol ASP του 1989, είναι κομπλέ, έχει και τα δύο κομματάκια τα οποία σπάγανε, γιατί αυτό εδώ μπαίνει εδώ, να, με λίγο προσοχή, οπότε όπως καταλαβαίνεις ας πούμε... Ναι, σαν παιδί ήταν ναι. Αυτό τώρα... από τα πρώτα που σπάγανε. Και σαν παιδί, αλλά και επειδή είναι 30-40 χρόνια πλαστικό ας πούμε. Α, ναι, και στο σήμερα είναι πολύ διαστολή. Στην διαστολή. Γεια σας. Πάει. Λοιπόν. Οπ. Hunter Machine. 1986. Αυτό είναι... ωραίο όχημα. Μπορεί κάπως έτσι να το φτιάξουμε μετά. Έχει μια ωραιότατη αντένα η οποία μπαίνει εδώ. Να φανταστώ και αυτή η δύσκολη. Η αντένα. Και αυτή θα χανόταν εύκολα. Κοίταξε, ναι, σπάει εύκολα. Όπως βλέπεις και εδώ πέρα έχει ένα stress mark άσπρο. Να. Αλλά αυτή είναι κομπλέ. Αυτός που το πήρε νομίζω ότι θα το ευχαριστηθεί. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει πολύ εύκολα. Να. Και ας πούμε θα μπορούσε να το έχει πακετάρει και λίγο καλύτερα, δηλαδή μην το βάζει μέσα σε μια σακούλα. Να. Εντάξει.
Ναι, παρόλο που είχε τόσο πολύ χαρτί, πάλι έπρεπε ένα χαρτονάκι έτσι να τα διαχωρίζει τα κλείδια. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό είναι όχι ματάρα, είναι από τη σειρά Sky Patrol, είναι του 1990, λέγεται Sky Havoc, είναι repaint, δυνατό, από ένα όχημα του 1986 που λέγεται Havoc, είναι σε chrome version, γυαλίζει και μας αρέσει. Ναι, ναι, πάτα. Έτσι. Εδώ πέρα αυτό είναι το θέμα, είναι άσπαστο, γιατί συνέχεια βάζανε κουμπόνα με το χέρι της φιγούρας, κρακ, αυτό ήταν. Ναι, ναι. Και εδώ ανοίγει αυτό πίσω και φεύγει το χηματάκι. Ωραίο. Και έτσι πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό να το πακετάρεις, ρε παιδί μου, μέσα στη σακούλα. Ναι, ναι, είναι λίγο... Λοιπόν, Mindog, 1988. Αυτό εδώ... Κάτσε να δεις. Στο περίπου... Αυτό μπαίνει εδώ. Αυτό μπαίνει εδώ. Αυτό το είχα κάποτε. Ναι. Καιρός να το ξαναβάλεις. Ήρθε η ώρα σου, ε. Δεν είναι ακριβό. Παρόλο που είναι μεγάλο, δεν είναι πολύ ακριβό. Ναι. Είναι από τα προσιτά, ε. Ναι. Το ωραίο είναι ότι κρατάει hold positions. Βλέπεις. Ναι, ναι. Ενώ τα περισσότερα πέφτουν. Και αυτό γίνεται τρία οχήματα. Δηλαδή είναι ένα αυτό, μετά κάνει αυτό. Και το δείτε ότι αυτό βγαίνει κάπως, αλλά θέλει για επιζόρι τώρα, δεν θα το πιέσω, γιατί είναι και για άλλο κάπου. Κατάω εγώ, ναι. Είναι γι' αυτό. Μέσα έχει και τα δύο handles άσπαστα. Ναι. Είναι κλασική ζημιά αυτή. Ναι. Όπου βλέπεις handle, πάντα, ε. Είναι θέμα βέβαια. Καλά, άσπρο έτσι όπως είναι. Βάλτε το πίσω, βάλτε το πίσω εκεί. Οπ. Μικρό οχηματάκι, 1987, Airskiff. Κοίτα, βλέπεις, εδώ πέρα το άσπρο. Ναι. Αυτό stress σημαίνει mark, ότι είναι stress mark. Ας πούμε, είχε κουμπώσει ο άλλος τη φιγούρα γύρω-γύρω. Απλό οχηματάκι είναι αυτό, δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή όλα αυτά είναι complete, έτσι. Ναι, όλα είναι complete. Όλα. Ό,τι έχω φέρει είναι complete. Και αυτό. Μπορεί να έχω φέρει και μερικά τα οποία είναι σκέτα για parts. Νομίζω ένα Razzler, έχω παραγγείλει. Ναι. Αυτό είναι το Avalon. Το 1990, οχηματάρα τρελή. Το έπαιρνα αυτό. Οχηματάρα τρελή. Ναι, είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή όταν μπλέκεις, δηλαδή δεν παίρνεις μια φιγουρίτσα, δε, με τίποτα. Φίλε, ούτε είναι όχημα. Για μένα προσωπικά είναι τα οχήματα. Τα οχήματα. Δηλαδή, ωραίες οι φιγούρες, ναι, αλλά είναι το όχημα. Αλλά ξεκινάς με φιγούρα. Δεν γίνεται να πάρεις σκέτο όχημα χωρίς φιγούρα. Βασικά δεν γίνεται να πάρεις το όχημα και μετά να το κάνεις τι, να βάλεις τι μέσα. Παίρνεις το όχημα, παίρνεις και μερικές φιγούρες, να φανίσεις το όχημα. Λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα σετάκι playset του 1985, το Checkpoint Alpha. Πέρα από οχήματα υπήρχαν, ξέρεις, μικρά σετάκια, βασούλες, ρε παιδί μου, που τα έστεινες, ας πούμε, έτσι ώστε να έχεις ένα playground να παίζεις. Ναι, και ενώ να μεταξύ τους φτιάχταν ένα μεγαλύτερο, άμα έπαιρνες πολλά. Όχι, όχι, εντάξει, καλά, υπήρχαν. Δεν είναι Playmobil, αλλά αυτό, ρε παιδί μου, είναι μια μικρή βασούλα, ας πούμε, ναι, που είναι το Checkpoint Alpha. Ουσιαστικά πώς είναι οι αλφαμίτες στα στρατόπεδα, ναι, 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 και έχουν, ας πούμε, το κουβούκλο και περιμένουν να δουν το όχημα που θα περάσει και χαιρετάνε το στρατηγό. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Μάλλον δεν έχει κάτι άλλο. Τελείωσε αυτή η κούτα. Όλα τα άλλα είναι χαρτομάνι. Ωραία. Λοιπόν, στην άκρη. Επόμενο.
Χαμός. Αυτά δεν είναι τσο. Α, όντως. Ναι, αυτά είναι φιγούρες μας. Α. Αλλά... Και τι πήγαμε για αυτές. Ωραίες είναι. Σκένερ. Αγαπάμε μας. Ναι, ναι. Άμα είδες πρώτο πλάνο που κοίταξα ήταν τα μας. Είναι ωραία. Από κοντά δεν είχα δει μικρός ποτέ. Πολύ πρόσφατα είδα. Ξέρεις τι, είναι μικρές φιγούρες. Αλλά τα οχήματα είναι σούπερ. Δηλαδή ναι. Οι λειτουργίες τους είναι φοβερές. Οι φιγούρες δεν είναι τόσο μικρές ώστε να πεις ότι είναι ενοχλητικά μικρές. Όχι, δεν είναι ενοχλητικά μικρές. Στο όριο. Είναι στο όριο, ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα ωραίο όχημα. Το οποίο θέλουμε να το ανοίξουμε. Θέλουμε ή να τα πούμε από συνήθως. Όχι. Γιατί αλλιώς. Ένα ξέρουμε άμα ήρθε και σωστά. Αυτό είναι από το 1984. Είναι υφτάμενο. Κόμπρα να φανταστώ. Κόμπρα. Και ο άνθρωπος θα το πάρει, νομίζω ότι θα ευχαριστεί πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα Cobra Rattler. Το οποίο είναι 100% κομπλέ. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα! Κόμπρα να είναι και όχι να είναι. Ναι! Οπ! Δεύτερο! Εδώ είναι δεύτερο, εντάξει δεν το ανοίγω παιδιά, είναι... Οκ. Βλάβε, ναι. Ήταν λίγα, εκεί. Μπα! Ήταν λίγο αδειά. Ναι. Όχι, βασικά ήταν μεγάλα, για τα ράφια. Λοιπόν, βάλω το στην άκρη αυτό. Λοιπόν. Εδώ έχουμε blueprints. Στέλλα στιλέτο. Okay. Αυτό είναι devilfish. Arctic blast, swamp mussel. Μετά. Α, κι άλλα χρηματάκια. Αυτό είναι το 86, είναι το Air Chariot, του Serpentor. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι για το φίλο σου, τον Νίκο. Α, παραγγελία, ε. Οπ, sneak peek, 1987, Zarana, Alpine, Zandar, Transformers, Iron Grenadiers, Ferre, Big Boa, αυτό είναι αξουάρ από τον Λότου 90, Mainframe. Αυτά είναι ωραία διάφορα μικρά αξεσουάρ που θα κάνουν κομπλέ διάφορες φιγούρες. Like. Δεν το ξέρω. Και ένα φτερό. Tracker 1991. Οπ, και αυτό το τρανσφορμάκι. Δυσκολάκι. Δυσκολάκι. Εντάξει. Δυσκολάκι έτσι. Σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τα αξεσουάρ θέλω να δω. Να δούμε τι πήραμε. Άμπους, 1991.
πλάκια. Αυτό θα δω λίγο βόλιο. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Range Fighters. Θα βάλω μέσα, λοιπόν, μικρούλια και... Α, ένα ωραίο τιμονάκι. Και Nunchucks Stamp Shadow και οπλάκι Stalker. Ωραία πράγματα. Red Star 1991, εδώ λέει Roadster. Είναι από έκδοση, κλείνει εδώ. Αυτός λέει Μπελαγκρουκ. Είναι λάθος τύπωση ή πάντα έτσι τον έγραφα? Είναι, ξέρεις τα τζόρε παιδί μου, αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Αυτό είναι China Variant, Tiger Force. Ξέρεις, ανάλογα τη χώρα που βγαίνανε τα τζο, τυπωνόταν και διαφορετικά η καρτέλα με γράμματα, ας πούμε, στην γλώσσα της κάθε χώρας. Μόνο στην Ελλάδα έρχονταν αγγλικά για κάποιο λόγο. Γιατί είμαστε... Τεμπέληδες. Ναι, τεμπέληδες, τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Με ηλίνη έκδοση 2003, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το κουτάκι δεν είναι κουτί συσκευασίας, είναι το κουτί της φιγούρας. Όλα τα με ηλίνη είχαν και κουτί, μόνο σακουλάκι κανονικά. Κάποια είχαν κουτί, κουτάκι, κάποια είχαν σακουλάκι. Spy Troops, ωραία καρτελίτσα. Πιο πρόσφατο και αυτό, Ναι, 2003. Και το ρολό για το χαρτί. Το ρολό είναι, ναι. Για να κάνουμε και χειροτεχνία στον ελεύθερο μας χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, και έχει μείνει μεγάλο προς το παρόν. Λοιπόν, κάναμε μια παύση να μαζέψουμε λίγο το χαμό από εδώ πέρα. Για να ανοίξουμε εδώ πέρα αυτό το ωραίο κυποντιάκι. Το οποίο δεν ξέρω πώς να το ανοίξω, παιδιά. Ελπίζω ότι το ανοίγω από τη σωστή μεριά. Εδώ είναι μαζεμένες περισσότερες ταινίες. Λογικά, από εδώ θα είναι. Και πετάγεται ένα έπιπλο τώρα. Ωραία.
σάλαπα γιατί η κούτα είναι μεγάλη. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τώρα. Box in the box. Λοιπόν, εδώ είναι ανταλλακτικά πυραυλάκια και ιστορίες, όπως έχετε καταλάβει, για το General του 1990. Λογικά, κάτι άλλο θα υπάρχει εδώ μέσα. Και άλλα ανταλλακτικά. Αυτό το έχει πάρει ένας φίλος μου, εντάξει. Όταν το μοντάρω και το πάρει, νομίζω ότι θα χάρει πολύ. Να υποθέσω όλη η κούτα είναι ένα. Δεν ξέρω, αυτό προσπαθώ να καταλάβω τώρα. Μέχρι στιγμής είναι από το ίδιο όλα, έτσι. Μέχρι στιγμής είναι από το ίδιο όλα, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε και εδώ. Είναι τα πάνω σαπάκια. Και φυσικά δεν χρειάζονται συστάσεις. Κάτσε να δω, μήπως κρύβει και τίποτα άλλο η κούτα μέσα. Όχι. Εδώ είμαστε. Όλα αυτά θα κουμπώσουμε πάνω του και θα γίνει ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια GAG. G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, American hero, G.I. Joe is there. G.I.
G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose, to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. Trouble. G.I. Joe is there.